Το ποιο είναι το καλύτερο? Το καλύτερο είναι να κλείσει μια τέτοια συμφωνία στο σημερινό Eurogroup. Ποιο είναι το χειρότερο? Να ξαναγυρίσει ή αν θέλετε να ξαναγίνει κι άλλο Eurogroup ή να γίνει σύνοδος κορυφής. Ανάμεσα στα δύο αυτά. Όμως για να μπούμε στην ουσία και επειδή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση, ναι. Εμείς έχουμε μια νοπή εντολή και ένα κόσμο που μας λέει μην κάνετε πίσω. Σε τι συνίσταται αυτή η... Μισό λεπτό. Επί της νοπής εντολής, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αφού έχετε νοπή εντολή, αναμφισβήτητα και έχετε και τον κόσμο μαζί σας. Περισσότερο έχουν. Γιατί βάζετε θέματα, ορισμένοι υπουργοί δικοί σας και στελέχοι σας, ο κ. Βαρουφάκης ας πούμε, γιατί βάζει θέματα εκλογών ή δημοψηφίσματος? Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να δώσω μια ολοκληρωμένη εγώ απάντηση. Γιατί αυτό δεν λέω το εξής. Όχι, είναι ολοκληρωμένη η ερώτηση, θα πάρει και μια ολοκληρωμένη απάντηση. Έτσι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια νοπή εντολή και έχουμε και ένα κόσμο που μας λέει μην κάνετε βήμα πίσω. Σε τι συνίσταται αυτή η εντολή? Συνίσταται στο ότι μην κόψετε συντάξεις, μην προχωρήσετε σε ομαδικές απολύσεις, μην βάλετε φόρους, αντίθετα μειώστε τους φόρους, άρα εμείς με αυτό πρέπει να πάμε. Κατανοώ άλλες πολιτικές δυνάμεις και τη Νέα Δημοκρατία, που η οποία λέει ότι το μοναδικό πρόγραμμα που υπήρχε ήταν το παλιό. Το παλιό και με αυτό θα περνάγαμε όλα τα προβλήματα. Πηγαίνουμε στο Eurogroup και λέμε ότι έχοντας αυτή την εντολή, εμείς σας προτείνουμε να ασχοληθούμε και να βοηθήσετε κι εσείς σε εκείνα τα πράγματα στα οποία συνιστούν την ελληνική κρίση. Δηλαδή τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, όλα αυτά τα στοιχεία που συνήθως όλοι συμφωνούμε. Και τι μας λένε, εγώ λέω για τις απαντήσεις περισσότερο που έδωσε ο κύριος Ντάιζεμπλουφ στον Έλληνα φοιτητή που διαμαρτυρότανε και το έχουμε δει όλοι. Μα λένε βεβαίως. Ναι, ναι, θα βεβαίως. Το δείξουμε. Αλλά για να τα κάνετε αυτά, πρέπει να μειώσετε τις συντάξεις. Πρέπει να προχωρήσετε στις ομαδικές απολύσεις. Πρέπει να. Δεν γίνεται. Να πάρετε τα γνωστά μέτρα που σας πιέζουμε να πάρετε. Δεν γίνεται αυτό. Τα πάμε αυτά. Αυτά τους τα έχετε πει και το έχουν καταλάβει, δεν τα θέλετε. Ναι, προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό που θα συνεχίσει να γίνεται είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Το ζήτημα του δημοψηφίσματος ή ζήτημα εκλογών δεν βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Ως μια ρητορική αφήγηση μέσω των διαπραγματεύσεων μπορεί να λέγεται, εγώ δεν τη λέω ποτέ. Ναι. Και από ό,τι ξέρω και εμείς έχουμε αυτή την εντολή, με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα ακούω... Κύριε Βίτσα, με συγχωρείτε, σίγουρα δεν τη λέτε ποτέ εσείς, δεν το έχουμε ακούσει και ούτε και άλλα στελέχη σας τη λένε. Αλλά σαν όπλο το υπουργό, έχουμε, μισό σε ποιο πράγμα. Έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα, θα πάμε σε εκλογές. Δεν λέει, όχι για το ευρώ, γενικά, για δημοψήφισμα εκλογές. Αλίμονο τώρα, για το ευρώ δεν μπαίνει καν σε συζήτηση. Αυτό λένε ορισμένοι και από εσάς τους ίδιους, ότι δημιουργεί ήδη ένα αρνητικό κλίμα τεραστίων διαστάσεων στο εξωτερικό. Σου λέει μας εκβιάζεις. Τι μας λες, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως δεν το λέει αυτό. Εγώ λέω το εξής. Αυτό που ας το βάλουμε σε εισαγωγικά είναι δύσκολο κλίμα, είναι ότι υπάρχουν εταίροι μας, ας το ονομάσουμε συνεταίροι μας, οι οποίοι επιδιώκουν και έχουν και δικό τους πολιτικό όφελος ή και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον που λέει ας πάμε πίσω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ σήμερα που λέει ένας παράγοντας, ας μην τον ονοματίσω, ότι η ελληνική οικονομία έχει να αξιολογηθεί από το Σεπτέμβρη. Το λέει. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Ο ίδιος οικονομικός παράγοντας λέει, μα είχατε ανάπτυξη στο τέλος του χρόνου και έχετε μείωση της ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο. Πώς είναι δυνατόν, αφού δεν ξέρει, αφού έχει να αξιολογήσει. Δηλαδή μιλάμε για λεκτικούς ακροβατισμούς. Αφού δεν έχει αξιολογήσει την ελληνική οικονομία, ξέρει και την τελευταία κουβέντα. Ποιον ακούει? Δεν είναι το ίδιο. Ποιον ακούει? Τα στοιχεία του, αν πηγαίνουμε σε ύφεση ή σε ανάπτυξη, βγαίνουν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο ίδιος λέει λοιπόν ότι θέλω να το αξιολογήσω. Η αξιολόγηση δεν αφορά τα γενικά στοιχεία της οικονομίας. Αυτό δεν επιδέχεται αμφίβητης, κύριε Βίτσα. Δεν συζητάω αυτό το πράγμα. Δεν αξιολογείται αυτό. Η οικονομία μπαίνει σε ύφεση. Και αυτό δεν αμφισβητείται δυστυχώς. Την οποία. Ούτε θα το αξιολογήσουν οι θεσμοί ή η Τρόικα. Λοιπόν, είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας κάθε μέρα. Ναι, πώς τη βιώνει ο Έλληνας κάθε μέρα, κύριε Βίτσα? Με αυξανόμενη ανεργία. Τη βιώνει από το γεγονός ότι έχετε ακολουθήσει 5 χρόνια, 2,5 χρόνια εσείς την ίδια πολιτική που ακολούθησε και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Παπαδήμου. Όμως και συγχρόνως έχει φτάσει η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα αλλά και η οικονομική ζωή στο μη περαιτέρω. Αυτό ήρθαμε να διορθώσουμε εμείς.
Μάλιστα. Και να επιστρέψουμε πίσω. Θα δώσετε απάντηση τώρα. Δεν γίνεται. Μία ερώτηση ακόμα για να πάει μέσα στον κύριο Μητσοτάκη και απαντήσει συνολικά. Φαίνεται ότι η βασική πίεση που ασκούν τώρα οι απ' έξω είναι να σας στείλουν, να στείλουν την ελληνική πλευρά δηλαδή, να σας στείλουν, να μας στείλουν. Γιατί ό,τι υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που πιστεύει ότι αυτό που κάνετε εσείς αφορά όλη την Ελλάδα και είναι και κοντά σας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μας στείλουν λοιπόν στην Τρόικα, εκεί αυτοί που θέλατε να καταργήσετε, σας λένε, πηγαίνετε εκεί στους θεσμούς που λέτε τώρα, συζητήσετε και αφού καταλήξετε θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάρετε την πτώση ή όχι. Εσείς τι θα κάνετε σε αυτό, έχετε χαράξει μια πολιτική. Τεχνικά κλιμάκια έλεγε χθες ο Τάισερ. Μπράβο, εκεί είναι τα ακόμα χειρότερα. Έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι που κανένας μπορούσε να το πει πολιτικό και επικοινωνιακό συγχρόνως. Δηλαδή πριν από μια σύνοδο ο καθένας εμφανίζει τον σύνολο των ετοιμάτων του και των αιτήσεων του σε σχέση με την άλλη πλευρά. Όμως υπάρχει μια σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ότι εμείς αυτά που εμπεριέχονται στα 19 προαπαιτούμενα της Τρόικας και στο mail του Χαρδούβελη και αφορούν την ίδια την κοινωνική ζωή, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Ναι, αλλά δεν σου λέει, υπέγραψες κύριε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί όχι, μόνο μέσα από τους θεσμούς. Εμείς υπογράψαμε μια συμφωνία η οποία λέει η συμφωνία αυτή να αξιολογηθεί. Αυτή η συμφωνία να αξιολογηθεί που υπογράψαμε στο τελευταίο Eurogroup και αυτή η συμφωνία αυτή είναι κεντρικό, κεντρικό να διαβάσουμε λίγο κύριε Βίτσα τι έχετε ακριβώς θα συμφωνήσει. Θα τα πείτε κύριε Μητσοτάκη, θα τα πείτε. Όχι, για να λέτε την αλήθεια, να μην λέμε ανακρίβειες. Με συγχωρείτε, αλλά... Μην λέμε ανακρίβειες. Ότι την αλήθεια μπορεί να την ξεχωρίζει και φαντάζομαι ότι ξέρετε να διαβάζετε καλά. Και κριτής της αλήθειας βεβαίως δεν θα είναι. Όχι, η αλήθεια είναι αυτό το οποίο υπογράψατε εσείς και το οποίο ξεχάσατε. Ότι εμείς υπογράψαμε ένα κείμενο το οποίο συνυπέγραψε και η Ευρωπαϊκή, το Eurogroup και το οποίο θα αξιολογηθεί τέλη Απριλίου. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Ωραία. Το κεντρικό σημείο αυτού του κειμένου, αν θέλετε, είναι ότι θα κοιτάξουμε τα του οίκου μας και θα σεβαστούμε μάλιστα και τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μάλλον το ισοσκελισμένο του προϋπολογισμού και αυτό θα κάνουμε. Απάνω σε αυτό το κείμενο, το κεντρικό του σημείο είναι τι θα κάνουμε με τη φοροδιαφυγή, τι θα κάνουμε με τη φοροκλοπή, τι θα κάνουμε με όλη αυτή τη διαδικασία και πώς εμείς θα αποτρέψουμε να μπαίνουμε σε συνεχείς ηφαισιακούς κύκλους μέσω δανεισμού. Γιατί μην ξεχνάμε, και ας απαντήσει και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και προεκλογικά και τώρα προβλέπει συνεχή δάνεια. Και εσάς κύριε Θβίτσα μου. Όχι, εμάς προβλέπει σταμάτημα, επανεκκίνηση της οικονομίας, χρηματοδότηση σε αυτή την κατεύθυνση και ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα δεν θέλουμε τη δόση του δάνεια, τώρα δεν το θέλουμε τα λεφτά. Δεν τα ζητάμε εμείς τα λεφτά. Αυτό που θέλουμε, προσέξτε κάτι. Γιατί δεν λέω για μετά. Για τούτη τη δόση, δεν τη θέλουμε. Αυτή θα θέλαμε στη βάση του δικού μας προγράμματος και να είμαι καθαρός. Να υπάρξει μια χρηματοδότηση η οποία θα σταθεροποιήσει την οικονομία, ιδιαίτερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα βάλει τις βάσεις της επανεκκίνησης οικονομίας αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση. Χωρίς μέτρα. Χωρίς μέτρα. Ναι, μάλιστα. Κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, καταρχάς... Να δούμε, κύριε Βίτσα, τι ακριβώς συμφωνήσατε στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για ποια αξιολόγηση μιλάμε προφανώς, για την πέμπτη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος. Και μόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πώς θα γίνει αυτή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους θεσμούς μπορεί να επιτραπεί η οποιαδήποτε εκταμείευση της δόσης την οποία εσείς είχατε αρνηθεί και λέγατε, ότι δεν θέλατε. Μιλάει για αξιολόγηση της υπάρχουσας συμφωνίας, όχι της παλιάς. Μιλάμε για την αξιολόγηση του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα υπάρχει και φυσικά μπορούν να αντικατασταθούν μέτρα από το υφιστάμενο πρόγραμμα με άλλα δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα. Γι' αυτό συζητάμε για να ξεκαθαρίσουμε το τι λέμε, κύριε Βίτσα. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι βγαίνει μια εβδομάδα μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής σας και λέει ότι η πέμπτη αξιολόγηση έχει τελειώσει. Πώς έχει τελειώσει. Αυτή συζητάμε τώρα και εκεί δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε καμία πρόοδο. Μαζί με το πρόγραμμα, κύριε Μητσοτάκη, σε εκλογές 25 Ιανουαρίου, ναι, παρακαλώ συνεχίστε. Όλα τελειώσανε. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι. Για την Νέα Δημοκρατία, τα έχετε πάρει όλα πίσω. Προσπαθείτε να κάνετε μια επανεκκίνηση, αλλά έχετε δυσκολίες. Δεν σας διέκοψα. Νομίζω θα με ακούσετε κι εσείς με προσοχή. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον Υπουργό Οικονομικών και σε αυτά τα οποία λέει. Εγώ νομίζω ότι θα αρχίσετε στον κύριο Χαρδούβελη. Θα έρθω και στον κύριο Χαρδούβελη. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή με αυτό το οποίο κάνει είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να τον αντικαταστήσει στο στόμα των δυνατών.
κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του δημιουργεί προβλήματα συνολικά στη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Έχει καταφέρει κάτι μοναδικό ο κύριος Βαρουφάκης, να συντάξει όλη την Ευρώπη πίσω από τον κύριο Σόιμπλε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι απελπιστικά απομονωμένη, είναι μόνη της σε μια Ευρώπη όπου 18 χώρες είναι απέναντι, και γι' αυτό αποκλειστική ευθύνη έχει ο κύριος Βαρουφάκης. Και βέβαια λυπάμαι που θα το πω, κύριε Βίτσα, οι προτάσεις οι οποίες εστάλησαν από την ελληνική κυβέρνηση είναι από ασαφείς μέχρι γελίες. Γελίες, το επαναλαμβάνω. Το να λέμε ότι θα καλωδιώνουμε τουρίστες για να πηγαίνουν να κυνηγάνε τη φοροδιαφυγή προκαλεί απλά γέλιο. Και υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, να είσαι σε μια αντιπαράθεση με τους εταίρους σου, και είναι άλλο να καταλήγουμε να μας κοροϊδεύουν. Εκεί καταφέρατε να φτάσετε αυτή τη διαπραγμάτευση. Είχατε έτοιμα σχέδια μεταρρυθμιστικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν αναφέρομαι ούτε σε συντάξεις, ούτε σε μισθούς. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στο σχέδιο το οποίο παρέδωσα εγώ στον κύριο Κατρούγκαλο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Έτοιμο, επεξεργασμένο, είχε περάσει από διαβούλευση. Γιατί δεν το στέλνετε αυτό στις Βρυξέλλες? Γιατί δεν το στέλνετε, να σας πω γιατί. Διότι φυσικά φωνάζει η ΑΔΔ. Δεν της αρέσει η έννοια της αξιολόγησης. Φωνάζουν οι συνδικαλιστές, οι οποίοι σας στηρίξανε. Φωνάζει ο κύριος Τσουκαλάς, συνδικαλιστής, αποτυχημένος βουλευτής, τον οποίο τοποθετήσατε εσείς Γενικό Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.